Ο Κριασβίλη απευθείας το πάω γκολ! Απίθανο γκολ! Υπέροχο γκολ! Γκολ για Καϊλέτ! Τρομερή έμπνευση του ο Κριασβίλη που στέλνει την μπάλα απευθείας στα δίκτυα του Χριστοδούλου βάζοντας πολλά φάλτσα στην μπάλα σε μια αριστουργηματική εκτέλεση. Ο Γεωργιανός γράφει το 1-0 στις καθυστερίες του πρώτου μέρους με αυτή την απευθείας υπέροχη εκτέλεση φάουλ. Θα το ξαναδούμε. Και εδώ ο κόσμος του Σταβουέλ που πανηγυρίζει τον γκολ του. Ο Κριασβίλη που κάνει και το σταυρό του. Τρομερό γκολ, τρομερή έμπνευση, τρομερή εκτέλεση. Δείτε εδώ ξανά. Απίθανο γκολ. Στην άλλη γωνία η μπάλα. Και 1-0 ο Αποέλ. Αντρέα, συμφωνείς, είναι γκολ για highlight. Έτσι θα το βλέπουμε στα αφιερώματα της χρονιάς. Στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Κινείται κάθετα, έχει αριστερά του τον Κβιλιτάια, του αφήνει μπάλα, πλάγια στην περιοχή ο Γεωργιανός. Ψάχνει χώρο για να κάνει το σούτ ο Κβιλιτάια. Θα στρώσει μπάλα στο Σατσά, γκολ! 2-1 το Αποέλ, με τον Γιάννη Σατσά να πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ και να το πανηγυρίζει έξαλα με τους συμπαίκτες του. 2-1, ο Κβιλιτάια δημιουργεί, εκτελεί ο Γιάννης Σατσάς. Υπέροχο και αυτό το γκολ στην ίδια αιστεία που πέτυχε το εκπληκτικό γκολ ο Παπουλής. Το Αποέλ παίρνει και πάλι το προβάδισμα. Στο 47ο λεπτό οι γαλαζοκίτρινοι παίρνουν εκ νέου προβάδισμα με γκολ από τον Γιάννη Σατσά που νίκησε τον Ουζόχο έξω από την περιοχή. Θα το δούμε ξανά και θα απολαύσουμε τον γκολ του Γιάννη Σατσά. Πάμε ξανά, ο Ετογκαλά αφήνει πλάγια στην περιοχή στον Κβιλιτάια. Ζήτησε την μπάλα ο Σατσάς, κοιτάξτε, και χωρίς να κάνει κοντρόλ, χωρίς χρονοτριβή, με το στήθος του ποδιού, δυνατό σουτ, νικάει τον Ζόχο και κάνει το 2-1 για το Αποέλ. Είναι μέχρι στιγμής από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει στο πρωτάθλημα. Και έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Πάμε στα γρήγορα στους συνάδελφους, στον αγωνιστικό χώρο. Άρη Κυριάκου, Αποέλ, παίρνει και πάλι προβάδισμα. Ο Ντεβιτσέτη, πάει να δημιουργηθεί ευκαιρία για το Αποέλ με τον Κβιλιτάια τελικά. Να κόβει και να βρίσκει τον Νατέλ. Τρεις παίκτες του Αποέλ στην περιοχή. Ο Νατέλ θα κάνει το σουτ. Εκπληκτικό γκολ από τον Βραζιλιάνο στο 34ο λεπτό. Για να καταλήξει στα δίχτυα και για να δώσει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα στο Αποέλ και ακόμα καλύτερη προοπτική στο να υλοποιήσει τον στόχο της νίκης εδώ στο δασάκι της Άχνας. Εδώ ξανά. Μοιράζει δεξιά για τον Θεοδόρου. Ο Θεοδόρου σεντράρι. Ο Κομφέ έβγαλε, ο Λουτεμού φέρνει την μπάλα μέσα για τον Εφρέμ. Φοβερό γκολ στο 75. Τρομερό γκολ ο Γιώργος Εφρέμ. Απίθανο γκολ. 2-1. Ο Αποέλ ξαναπαίρνει κεφάλι στο σκορ με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιώργου Εφρέμ. Κατέβασε την μπάλα με το στήθος, το πάρε εκτέλεση με τη μία και εκεί που έστειλε την μπάλα δεν μπορούσε να αντιδράσει σε καμία περίπτωση ο Ζουέλ Μολ. Τρομερό γκολ του Εφρέμ και 2-1 ο Αποέλ. Εδώ ο Γιώργος Εφρέμ. Θα ξαναδείτε. Ο Λουντεμό γυρίζει, ο Εφρέμ στο πάρει, εκτελεί αμέσως με το δεξί. Καταπληκτικό τέρμα. Δείτε ξανά. Κατέβασμα. Άμεση εκτέλεση. Ο Μολ πετάχτηκε στη γωνιά του. Δεν μπορούσε όμως να αποσοβήσει το γκολ. Και ξανά και ξανά ένα υπέροχο γκολ από τον Γιώργο Εφρέμ που το πανηγυρίζει. Δείτε πόσο έντονα. Και Μάγκλιτσα, δεν πέρασε όμως η πάσα του Κροάτη για Νατέλ. Επιμένει το Αποέλ. Μάγκλιτσα, Νατέλ στην περιοχή. Προσποίηση, τελείωμα και γκολ. 1-0 για την ομάδα του Σοφρόνη Αυγουστή στο 54ο λεπτό. Λύνει τον γόρδιο δεσμό ο Αποέλ. Και ο Νατέλ είναι αυτός που θα δώσει προβάδισμα και την χαρά στον κόσμο των γαλαζοκιτρίνων. Χειροκροτεί ο Σοφρόνης Αυγουστή. Και ο κόσμος του Αποέλ ξεσηκώνεται στις εξέδρες. Εδώ θα πανηγύρια, μία αγκαλιά. Οι ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων και ο χορός. Νατέλ, Τανίλο και Πέδρο. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο είπαμε που δεν ξεκίνησε και τόσο καλά ο Αποέλ. Βρίσκει όμως το γκολ.
Εδώ ξανά η προσπάθεια. Πάση διαρκείας. Επέμεινε και ο Μάγκλητσα και ο Ντανίλο. Ο Νατέλ έκανε ωραία προσπίση πάνω στον Αντενόν. Και το πλασέ του να νικάει τον Σισκόφσκι, ο οποίος δεν κατάφερε σε αυτή την φάση να αποκρούσει. Πέδρο, η σέντρα στην περιοχή, ο Κβιλιτάια 2-0. Το Αποέλ στο 48 σφιχταγκαγιάζει την πρόκριση με τον πρώτο της σκόρερ, τον Γιώργη Κβιλιτάια. Και εδώ η μπαγιά του Πέδρο. Και το ωραίο τελείωμα στην κίνηση, το πλασέ από τον Κβιλιτάια. Έστε την μπάλα εκεί όπου ο Μολ δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας, η οποία κατέληξε στα δίκτυα. 2-0 το Αποέλ. Πλευράς της ΑΕΛ και εκείνη του Ναντέπ του Αποέλ στο πρώτο ημίχρονο. Σέντρα τον Σαμπάλα. Έγινε κεφαλιά, ευκαιρία με τον Μαγκλίτσα, ισοφαρίζει, σκοράρει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι ο Μαγκλίτσα στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή για τον Σοφρόνη Αυγουστή. Από την σέντρα του Σαμπάλα, ο Μαγκλίτσα περιμένει την πάσα που γίνεται, είναι από κανονική θέση βεβαίως. Ύστερα από την κεφαλιά έρχεται, του στρώνεται, βλέπει την απέναντι γωνία. Ο Σόουζα νομίζω έκανε την κεφαλιά και ο Μαγκλίτσα με αυτό το άψογο πλασέ έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία, σημειώνοντας το 2-2. Και είναι ξανά μπροστά ο Κβιλιτάια, θα γυρίσει, τώρα θα βάλει τον γκολ. Ήταν πολύ πιο δύσκολο αυτό που έκανε τώρα. Ο πρώτος σκόρερ του Αποέλ γίνεται το πρόσωπο της αναμέτρησης. Πετυχαίνει το 2-3 στο 75ο λεπτό με μια εξαιρετική ενέργεια και δευτερόλεπτα μετά που έχασε την πιο ξεκάθαρη ευκαιρία στον αγώνα. Ανατροπή δεδομένων. Ψάχνει στηρίγματα, ωραίο άνοιγμα για τον Σαρφό που έχει και χώρο, κεντρικά κινείται. Η πάσα, το σουτ στα δίχτυα, το Αποέλ προηγείται 2-0 με την πάροδο 3 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Τόμας Στεβιντσέντη είναι ο σκόρερ και πλέον είναι ισχυρό το γαλαζοκίτρινο προβάδισμα για να φύγει η ομάδα του Σοφρόνη Αυγουστή με νίκη. Ναι. Εδώ είναι η φάση με τον Σαρφό, αυτό που είπε και ο Πάμπος Χριστοδούλου. Να δίνει την πάσα στον Ντεβιζέντη, δεν το σκέφτηκε καθόλου και νομίζω και αυτό είναι ένα στοιχείο που βοήθησε το Αποέλ να βάλει και το δεύτερο γκολ. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Ντεβιζέντη χωρίς να σκεφτεί έκανε το τελείωμα άψογο για το 0-2 του Αποέλ. Πολύ ωραία φάση για τους γαλαζοκίτρινους. Ωραία πάσα με τον Σόουζα, βγαίνει τώρα μπροστά. Το Αποέλ με ο Θεοδόρου να κάνει ωραία κίνηση. Ο Εντογκαλά, ο Σόουζα, 4-1 το Αποέλ με Λούκα Σόουζα στο 69ο λεπτό. Ξεδίπλωσε μια πολύ γρήγορη επιθετική προσπάθεια η ομάδα του Σοφρόνη Αυγουστή. Η μπάλα στρώθηκε στον Σόουζα και αυτός με ένα πολύ έξυπνο και ψύχρεμο πλασέ νίκησε για τέταρτη φορά στο σημερινό παιχνίδι τον Φαπιάνο και πλέον δίνει ξανά αέρα τριών τερμάτων. Εδώ είναι η φάση, η πάσα για τον Θεοδόρου. Είχε και πολύ χώρο να κινηθεί και ξέρει πολύ καλά να κάνει καλές ενέργειες ο Θεοδόρου. Ο Εντογκαλά βλέπει την κίνηση του, την θέση στην οποία βρίσκεται ο Σόουζα. Το πλασέ του είναι ψύχρεμο και καταλήγει στα δίχτυα για το Ομόνια 1 από L4. Ξανά η φάση, ωραίο το γκολ των γαλαζοκιτρίνων, το τέταρτο στο σημερινό παιχνίδι. Να δούμε εδώ τον Σόουζα. Κβιλιτάγια έτοιμος για το 2-1 και το κάνει στο 52. Γιώργη Κβιλιτάγια σκοράρει, φέρνει την ομάδα του μπροστά στο σκορ και οι πανηγυρισμοί δίνει το σύνθημα και το έναυσμα στον κόσμο του Αποέλ να πανηγυρίσει. Κάτος εδώ ο Κβιλιτάγια. 2-1, Γιώργη Κβιλιτάγια. Θα ξαναδείτε εδώ, όλα ξεκινάνε από τον Σόουζα. Η ασίστ του Θεοδόρου για τον Κβιλιτάγια. Πάρε βάλε ήταν αυτό, μόνο στο Κβιλιτάγια γυρίζει, πλασάρει με το δεξί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα
του Τζουρ που εκεί δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Θέλουν να βγάλουν από την άμυνά τους οι δισπάφους. Σόουζα κάνει ένα γύρισμα. Απ' τις κόντρες ο Κοβάσεβιτς. Απ' του Σαλάμοφ δεν μπορεί. Ζαμπάλα το πλάσε. Γκολ! 2-1. Στο δεύτερο λεπτό το καθυστερήσιον ο Αποέλ θα σκοράρει και πάλι. Φακούτο Ζαμπάλα είναι αυτός που θα χαρίσει εξ όσων φαίνεται μια σπουδαία νίκη στον Αποέλ. Θα βοηθήσει το Αποέλ να κερδίσει. Το μας με την ΑΕΚ σκόραρε αυτός πρώτα, ο Καρό χάρισε την νίκη. Αυτή τη φορά ο Ζαμπάλα πετυχαίνει το δεύτερο και από ό,τι φαίνεται καθοριστικό γκολ. Ο Αποέλ τώρα ανεβαίνει από αριστερά. Ωραία μεταφορά μπάλας απέναντι στον Ατέλο από το Θεοδόρου. Κεφαλιά του Μάγκλητσα, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 το Αποέλ στο 26. Στην δεύτερη προσπάθειά του ο Κροάτης χρήζεται σκόρερ. Ωραίο ανέβασμα το Αποέλ από αριστερά. Ο Νατέλ σέντραρε και έστειλε την μπάλα στο κεφάλι του Άντων Μάγκλητσα. Το Αποέλ προηγείται. Πέμπτο γκολ για τον Κροάτη στην φετινή σεζόν. Ξανά εδώ η παλιά του Νατέλ, ο Μάγκλητσα. Σηκώθηκε την κατάλληλη στιγμή για να κερδίσει τα μπακ της ΑΕΚ. 1-0 το Αποέλ. Μπορεί να μην ήταν καλύτερο, αλλά είναι ουσιαστικό. Η αποτελεσματικότητα του Άντων Μάγκλητσα δίνει δικαίωμα πανηγυρισμού στον Σοφρόνη Αυγουστή. Και ο Κριασβίλη, η παλιά βγήκε για τον Κριασβίλη. Πω, 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 μια κολάρα. Ίσως και γκολ καριέρας για τον Οχριασβίλη. Ο Εντοκαλά ζυγίζει την παλιά απέναντι με ανάποδο ψαλίδι στο δεξί παραθυράκι. Η μπάλα του Αλεξάνδρ Γιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν μπορούσε με τίποτα να αποκρούσει. Κάνει τώρα το γύρισμα στον Εντοκαλά. Εντοκαλά, Σόουζα, Ντεβιντσέντη, τα κουνάκι για τον Σόουζα και πάλι γκολ. 2-1 μειώνει το Αποέλ με Σόουζα και εκπληκτικό συνδυασμό και τα κουνιά του Ντεβιντσέντη. Στο 54ο λεπτό. Ένα πολύ όμορφο γκολ. Σε δημιουργία περισσότερο εύκολο το τελείωμα από τον Σόουζα. Πάμε να δούμε ξανά. Ο Σόουζα αρχίζει με αυτή την παλιά. Ο Ταλής διώχνει, πάει ο Ζωάο Πέδρο. Γυρίζει στον Εντονκαλά. Εδώ το τακουνάκι, εκπληκτική ασίστα από τον Ντεβιτσέντη και τελείωμα ο Σόουζα. Το Αποέλ επιστρέφει στη διεκδίκηση κέρδους από αυτό το παιχνίδι. Παίρνει φωτιά απέναντι η Ανατολική με τους πορτοκαλί να ράβουν τα βεγγαλικά. 2-1 μειώνει ο Σόουζα.